το ειδικό και μετά θα πάμε και στα γενικότερα. Καταρχάς, αυτό είναι μια επιτρεπτέα πρακτική στον Δήμο Λευκωσίας, δηλαδή ένας υπάλληλος να διαγράφει όποτε θέλει και για όποιον λόγο θέλει το όποιο χρέος. Ναι. Ναι και όχι είναι η απάντηση, όπως εθέσατε την ερώτηση. Δηλαδή, η πρακτική που ακολουθείται εδώ και 30 χρόνια σε όλα τα δημαρχεία της Κύπρου μας είναι ότι οι διαγραφές άνω των 256 ευρώ, ναι, τις απευθύνουμε προς τον έπαρχο για έγκριση. Μειώσεις τελών ή φόρων, οι οποίες προκύπτουν από ενστάσεις πολιτών, ναι, εξετάζονται βάσει κριτηρίων, ομοιόμορφων κριτηρίων, εγκεκριμένων από το Δημοτικό Συμβούλιο του κάθε Δήμου. Μάλιστα. Άρα θεωρώ ότι οι Δήμοι, και τούτο είναι εξαιρετικά σημαντικό, θεωρώ ότι οι Δήμοι έχουν και το ηθικό δικαίωμα να λειτουργούν με ταχύτητα, πρακτικά και με ευελιξία που δεν χαρακτηρίζει το κεντρικό κράτος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών έγκαιρα. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι, διότι υπάρχει ένα μπέρδεμα, θα έλεγα. Δηλαδή, αναφερθήκατε εσείς στην επιστολή του Υπουργού σχετικά με τα 256 ευρώ. Συμφωνούμε ότι για διαγραφές άνω των 256 ευρώ χρειάζεται έγκριση του υπάρχου. Χρειάζεται έγκριση του υπάρχου. Για μειώσεις ή εκπτώσεις σε τέλη ή άλλου είδους φορολογία δεν χρειάζεται τέτοιο είδους έγκριση. Μου λέτε όμως ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα. Αυτό γίνεται βάσει κανονισμών που ψηφίζονται από οποιονδήποτε δημοτικό συμβούλιο. Αυτό ελέγχεται κιόλας. Συγγνώμη. Αυτό ελέγχεται κιόλας. Υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου. Αλλά πρώτα να κλείνουμε ένα θέμα. Υπάρχει επιστολή του κυρίου, του δόκτωρα Αντώνη Αντωνίου για τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνία, με ημερομηνία του 2013, 25 Απριλίου του 2013, προς έναν αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης Χρυσοχούς. Η πόλη Χρυσοχούς έστειλε έναν αίτημα για μείωση τελών και φορολογιών κάποιων ατόμων. Δεν θα τα διαβάσω, ναι, διότι δεν ενορθώ. Και απαντά το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι εκδηλώ ότι το αίτημα του Δήμου δεν βρίσκει έρισμα στην επικαλούμενη νομοθετική πρόνοια. Οι μειώσεις τελών και φορολογιών ή και απαλλαγή στα πλαίσια εξέτασης των ενστάσεων εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου και δεν σχετίζεται με τις πιο πάνω διατάξεις. Μιλάει για τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Άρα μου λέτε ότι σε μια ανάλογη περίπτωση, για να το καταλάβουν οι θεατές, το κεντρικό κράτος είχε κλωτσίσει την καυτή πατάτα στους ίδιους τους Δήμους. Δεν υπάρχει καυτή πατάτα. Μιλούμε για τον τρόπο που λειτουργούν τα δημαρχεία για να μπορούν να εξυπηρετούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τους πολίτες. Μιλούμε για μειώσεις τελών και φορολογιών βάσει ομοιόμορφων κανονισμών. Είστε βέβαιος ότι αυτό ακολουθείτε? Εδώ είναι, εδώ είναι η ουσία του ζητήματος. Αυτό είναι, όχι. Πρώτα η ουσία είναι αν οι Δήμοι ακολουθούν ορθές διαδικασίες για μείωση των τελών και των φορολογιών. Εγώ λέω το κάνουν. Και έτσι πράττουμε εδώ και 30 χρόνια. Και στην προκειμένη περίπτωση. Το δεύτερο ή θέμα. Υπό εξέταση αυτό. Το δεύτερο θέμα αφορά τη συγκεκριμένη καταγγελία. Ναι. Μάλιστα. Όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου τομέα, που ασχολούνται με πάρα πολλές αιτήσεις και εργοδοτούν εκατοντάδες άτομα, πάντοτε μπορεί να διερευνούν ή να βρεθούν μπροστά σε κάποια προβλήματα, όπως αυτή η καταγγελία. Και εδώ είναι να θέλω να σταθώ σε κάτι θετικό. Θεωρώ εξαιρετικά θετικό κάτι που δεν έγινοταν πριν, ότι πολίτες, είτε εργαζόμενοι στο δημόσιο, είτε μη, καταγγέλνουν ναι, προβληματικές συμπεριφορές. Και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οποιοδήποτε να μην φοβάται να αποταθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Τσουρούλη, θεωρώ προβληματικό το γεγονός ότι αυτή η ενημέρωση που γίνεται σε μια προσπάθεια διόγκωσης του προβλήματος. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει συνδυασμός ή να γίνεται κάποιο είδους διόγκωσης του προβλήματος και να συσχετίζεται με τα προβλήματα υπεξαίρεσης εκατομμυρίων από άλλους δήμους. Μα δεν είναι υπαινιγμός. Να σας πω ποια είναι η... Να σας εξηγήσω ένα λεπτό. Να σας πω ποια είναι η ιδέα που υπάρχει στο μυαλό του κάθε πολίτη. Ότι, και δεν είναι ιδέα, το έχει πει ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής, ότι σε αντίθεση με το κεντρικό κράτος, η Δήμη και η περιφερειακή διοίκηση είναι εστίες διαπλοκής και διαφθοράς. Το είπε τόσο απλά. Ναι.
Εγώ να διαφωνήσω. Με ποιαν έννοια. Θεωρώ ότι οι διαδικασίες ακολουθούνται. Οι ενστάσεις που εξετάζονται βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων. Οι ενστάσεις μειώσεις και εκπτώσεις στα τέλη φορολογίας ελέγχονται κάθε χρόνο από τον Γενικό Ελεγκτή. Και διαπιστώνει παρατυπίες. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν διαπιστώνει παρατυπίες ή τουλάχιστον δεν είναι σε γνώση μου οι παρατυπίες. Αλλά το πολύ σοβαρό θέμα κατά την άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας για να απαντήσω καταγγελίες που ακόμη δεν έχω, στις οποίες δεν έχω ενημερωθεί επίσημα. Λέτε δεύτερη... ότι ενημερωθήκατε από τα μέσα δηλαδή. Έχω ενημερωθεί Μάλιστα. από τα μέσα, αλλά παρά το ότι δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα, έχουμε λάβει μέτρα. Σήμερα πήραμε ένα απόφαση στη Διαχειριστική Επιτροπή και έχουμε στείλει οδηγίες να διαφυλαχθεί το ηλεκτρονικό αρχείο όπως και το αρχείο σε έντυπη μορφή και έχουμε τοποθετήσει και σκοπών έξω από το συγκεκριμένο τμήμα ώστε να μην υπάρξουν υπόνοιες αύριο. Ότι κουκουλώθηκε. Ότι κουκουλώθηκε. Αλλά επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει σκοπών έξω από το συγκεκριμένο τμήμα, διότι μιλούμε για απάνθρωπη συμπεριφορά πλέον. Ο τρόπος που γίνονται οι καταγγελίες. Ναι. Ζητούμε αύριο το πρωί, αλλά αύριο το πρωί, ο Γενικός Ελεγκτής να στείλει ομάδα, να του παραδώσουμε όλα τα στοιχεία. Είμαι βέβαιος ότι μας παρακολουθεί και σας ακούει. Όλα τα στοιχεία για να μπορούν και οι υπόλοιποι Μάλιστα. του Δήμου. Άρα αύριο ο Γενικός Ελεγκτής. Με ικανοποίηση. Υπάρχει ένα γάντι τώρα, λέτε ότι ας έρθει αύριο ο Γενικός Ελεγκτής να πάρει όλα τα στοιχεία, γιατί δεν μπορούμε να τα διαφυλάτουμε. Εκεί πέραν του 24ωρου. Να ξεκαθαρίσουμε ένα κομμάτι. Μια που λέμε για τον Γενικό Ελεγκτή, κάτι τελευταίο. Ναι. Επειδή λέχθηκε ότι έρχεται και για το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λευκωσίας έρευνα. Νιώθετε ναι. ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες ή σας φοβίζει αυτό το έχω ξαναπεί. Και θα πω το ίδιο και για τον Δήμο Λευκωσίας και για το Συμβούλιο Αποχέτευσης. Είναι καλοδεχούμενη οποιαδήποτε βοήθεια Μάλιστα. έρευνα του Γενικού Ελεγκτή. Διότι μόνο καλό μπορεί να προσφέρει. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε πάντοτε και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον Γενικό Ελεγκτή. Και οτιδήποτε μεμπτών υπάρξει θα τιμωρηθεί και θα παταχθεί. Ευχαριστώ. Αλλά θα επαναλάβω κάτι. Διότι το είναι εξαιρετικά σημαντικό. Διότι γίνεται πολλής πόλεμος εναντίον των Δήμων αυτές τις μέρες. Οι Δήμοι εδώ και 30 χρόνια λειτουργούν με μία πρακτική. Ευέλικτη. Με ταχύτητα εξυπηρετούν την καθημερινότητα του πολίτη. Η συγκεκριμένη υπόνοια ότι απαγορεύεται... Είναι εξαίρεση λέτε εσείς. Όχι, μιλώ για την επιστολή της συγκεκριμένη. Ότι χρειαζόμαστε την έγκριση των επάρχων για μειώσεις ή εκτόσεις τελών. Είναι κατανοητό. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος και δεν βρίσκει σύμφωνος ούτε το ίδιο το Υπουργείο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Τώρα, πρώτη δημόσια εμφάνιση.